Και έχω μαζί μου τον Τανό, έναν δραμηνό ζωγράφο, street artist. Γεια σου, Τανό. Γεια σας. Το θέμα μας σήμερα είναι graffiti. Θέλουμε τα φώτα σου, γιατί ξέρουμε ότι είσαι από τους παλαιότερους αυτής της τέχνης. Ναι. Πώς ξεκίνησε, έχουμε και εδώ στη Δράμα, έτσι, μέρη που ζωγραφίζουμε συγκεκριμένα, όχι πλέον στις αυλές των σπιτιών, στα δέντρα που βρούμε. Έχει παραχωρήσει ο Δήμος κάποιους χώρους για να... Ναι, ο Δήμος παραχώρησε, μετά από δική μας προτροπή βέβαια, πριν από καιρό. Αλλά το γκράφτι ως επιτοπλίστων είναι παράνομο και συνεχίζει να γίνεται και στα σπίτια, χωρίς να ρωτήσει κανένας άδεια. Εμείς μιλάμε για το νόμιμο. Για το νόμιμο. Για το νόμιμο. Δεν διαχωρίζονται πολύ αυτά, ξέρεις. Δεν διαχωρίζονται. Όχι. Να σε ρωτήσω, δηλαδή... γιατί σε διακόπτω, γιατί δεν πάτε να ζωγραφίσετε, να βγάλεις αυτό που έχεις μέσα σου σε ένα καμβά, να το έχεις έτσι, να έχεις ένα έργο στο σπίτι σου, και θέλετε στο δρόμο, στους τοίχους, δημόσια? Ναι. Ο λόγος είναι ότι ξεκινάει σαν μια ανάγκη επικοινωνίας περισσότερο, ίσως ασυνείδητη κατά πολύ, κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Όσο επιτοπλίστων το εξασκούν κυρίως νέοι, έτσι, οι οποίοι κάποιοι συνεχίζουν βέβαια, αλλά είναι σπορ πιο μικρών ηλικιών. Και αυτό συνεπάγεται και μια τόλμη, αν θες, έτσι, μια αδιαφορία για τους κανόνες, μια ανάγκη να το κλισέ είναι αυτό, να εκφραστεί κάποιος. Κάποιος ζωγραφίζει ή σχεδιάζει ή απλά γράφει το όνομά του επειδή τον ευχαριστεί. Το κάνεις δηλαδή επειδή νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό σου και το κάνεις για σένα πρώτα και για τους φίλους σου. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπουμε κάποια απλά γκράφιτι που απλά γράφουν ένα σύνθημα και βλέπουμε όμως και αριστουργήματα, έτσι. Αυτό είναι το πόσο πιάνει το χέρι του καθενός. Έχετε κάποια τεχνική που μπορώ εγώ, ας πούμε, να δω αυτό το έργο και να πω αυτό το ζωγράφισε ο Τανό? Χαρακτηρίζει τον καθένα σας κάτι? Αυτοί που είναι του χώρου που το εξασκούν σίγουρα καταλαβαίνουν με τα χρόνια, δηλαδή όταν κάποιος έχει εξελίξει το δικό του ύφος, είναι αναγνωρίσιμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό συμβαίνει με όλους βέβαια. Οι πιο καλοί είναι αυτοί που έχουν δικό τους ύφος, αν και μπορεί κάποιος να είναι αρκετά επιδέξιος και να επιλέγει να αλλάζει μορφές, να πειραματίζεται, είναι λίγο σχετικό. Αλλά είναι κάτι που έρχεται στην πορεία και δεν υπάρχει τεχνική ή τρόπος, κάτι σαν συνταγή δηλαδή, που να πεις ότι καταλαβαίνω ότι αυτός το κάνει επειδή βλέπω αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Με εμπειρία. Και ανάλογα πόσο πιάνει το χέρι του καθενός, έτσι. Ναι, αυτό παίζει πάντα στις τέχνες. Είναι ένας παράγοντας το... Όπως και στη ζωγραφική, το ίδιο πράγμα, έτσι. Το ίδιο πράγμα, ακριβώς, ναι, υπάρχει. Βέβαια, στον κόσμο των καλών τεχνών υπάρχει μια διχογνωμία για το αν υπάρχει ταλέντο ή όχι. Αλλά η δική μου γνώμη είναι ότι υπάρχει... Και η δική μου από κάποια έργα που έχω δει είναι ότι υπάρχει, έτσι, και του κόσμου. Υπάρχουν κανόνες, εδώ πέρα έχουμε 5-6 τείχους νόμιμα. Πρέπει να σβηστεί, πρέπει να πάρεις την άδεια από τον προκάτοχο, αυτόν που έχει ζωγραφίσει πριν, για να πεις ότι εγώ θα αλλάξω τώρα το σχέδιο γιατί έχει χαλάσει. Τι επικρατεί? Α, ωραία ερώτηση. Υπάρχουν άγραφοι νόμοι στον γκράφτη. Δηλαδή, είναι προσβλητικό το να πας πάνω από κάποιον άλλον, να ζωγραφίσεις πάνω σε δουλειά αλλού, συνήθως. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει? Όπως δεν μου αρέσουν τα γκρίκλεις, δεν μου αρέσουν όλα αυτά, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, δεν μου αρέσουν όλα αυτά τα συνθήματα στην αγγλική γλώσσα. Αυτό έχει να κάνει με την εποχή μας, τις επιρροές των νέων. Δηλαδή η μουσική hip-hop, γενικά αυτή η κουλτούρα είναι αμερικάνικης καταγωγής. Όχι το γκραφίτι υπήρχε μόνο εκεί, αλλά στη σύγχρονη μορφή του γεννήθηκε εκεί. Οι επιρροές μας είναι κυρίως από Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον μέχρι κάποια χρόνια πριν. Τώρα υπάρχει, ας πούμε, και ελληνική σκηνή hip-hop, υπάρχουν παγκοσμίως, δηλαδή υπάρχουν τοπικές κοινότητες και σκηνές. Αλλά οι επιρροές είναι σίγουρα από Ηνωμένες Πολιτείες και εξού και τα αγγλικά. Και το ντύσιμο, αν θες, και όλες οι επιρροές που βλέπεις.
Για πες μου λίγο, εδώ στη Δράμα τι γίνεται με το γκράφιτι? Πόσο μπροστά ή πίσω είμαστε? Ναι, και αυτή είναι έτσι καλή ερώτηση. Η Δράμα έχει την ιδιαιτερότητα να είναι από τις, να είναι στην ουσία η πρώτη επαρχιακή πόλη με ανεπτυγμένη σκηνή γκραφίτι, που ήταν δηλαδή που γινόταν σε ποιότητα τα γκραφίτι και σε κλίμακα που θα έβρισκες μόνο σε μεγαλούπολη. Η Δράμα σε αυτό το θέμα είναι πολύ καλά. Η πολιτεία, εντάξει, θα μου πεις, κινείται πάντα με τα μυαλά των ανθρώπων που τη διαχειρίζονται, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν τι έγινε. Να κάνει δηλαδή? Τι θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία για τον γκράφιτι? Θα μπορούσε να έχει, παραδείγματος χάρη, να γίνει μια οργανωμένη κίνηση από το Δήμο, να αφιερωθούν πλευρές, τυφλές, πλευρές πολυκατοικιών για να ζωγραφιστούν. Θα μπορούσε αυτό να γίνει οργανωμένα με χορήγηση. Θα μπορούσε αυτό δηλαδή να γίνει και σε στήλε είτε φεστιβάλ, ένας καθιερωμένος θεσμός που θα μπορούσε να έρχονται καλλιτέχνες από άλλα μέρη του κόσμου. Έτσι, μπορούν να γίνουν διάφορα πράγματα με αφορμή και με στόχο τον γκραφίτι και να ανεβεί μια περιοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται στο εξωτερικό, σε κάποιες πόλεις, και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή πόλεις που δεν έχουν είτε τα μνημεία, ξέρω εγώ, την ιστορία για να τραβήξουν τουρισμό, το κάνουν μέσω της street art, μέσω του γκράφιτι. Και μια τελευταία ερώτηση, και αυτό το διάβασα γιατί μην νομίζω ότι έχω έτσι σχέση, ότι οι παλιάλοι το κάνανε, οι καταπιεσμένοι άνθρωποι κάνανε, ασχολιόταν με αυτή την τέχνη του γκράφιτι, ναι, για να αντιδράσουν. Τώρα, σήμερα που μιλάμε εδώ, για ποιο λόγο κάποιος ασχολείται με το γκράφιτι? Είναι μέσον για να γίνει κάποιος διάσημος? Ναι, εκεί θα κατέληγα, με πρόλαβες. Ακριβώς, είναι τώρα γνωστό σαν συνταγή για να κερδίσει κάποιος αναγνωρισιμότητα. Και πλέον όχι ως κάποιος ο οποίος βανδαλίζει, που ήταν παλιά έτσι το συνώνυμο του γκραφίτι. Πλέον θεωρείται καλή τέχνη, είναι fine art, αυτός που το κάνει είναι καλλιτέχνης. Είναι γρήγορος τρόπος για τις γκαλερί, γιατί αν πας πλέον μέσα από την παραδοσιακή οδό των καλών τεχνών, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες. Υπάρχουν καλλιτέχνες, να το πούμε έτσι, οι οποίοι ζωγραφίζουν στοχευμένα σε περιοχές όπου ξέρουν θα περάσει ο κόσμος της τέχνης. Απέναντι από γκαλερί. Κατάλαβα, ναι. Έτσι, σε στενάκια, έτσι, δηλαδή είναι πλέον στρατηγική marketing. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις καριέρα, να βγάλεις λεφτά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Καταρχάς, ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης του χώρου, της street art, γιατί πλέον έχει μετονομαστεί, μπορεί να πουλάει από μπλουζάκια, αφίσες, έργα τέχνης, δηλαδή μοναδικά κομμάτια, ανατυπώσεις, πόστερς. Μπορεί να πουλάει μέχρι και κουκλάκια. Ναι, φεύγουμε από το δρόμο όμως, έτσι. Ποιο, ναι, μα ακριβώς όταν λέω ότι είναι μέσο για καταξίωση και για καριέρα, είναι ότι κοιτάς τον δρόμο σαν ένα σκαλοπάτι για να κάνεις μετά, να βγάλεις λεφτά, να κάνεις όνομα, έτσι, φήμη, το κλασικό αμερικάνικο όνειρο, ας πούμε. Τανός, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν είχα ιδέα, δηλαδή με διαφώτισες, φαντάζομαι και το κοινό που μας παρακολουθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.